Είμαστε για όλους τους συναδέλφους που μπορεί να μην άντεξαν να κάνουν το βήμα, γιατί βλέπουν την κλεψίδρα να μετράει αντίστροφα και να πιέζονται καθημερινά από τις υποχρεώσεις και του χρόνου του Υπουργείου. Όμως είμαστε εδώ για να καταθέσουμε τη δική μας κλεψίδρα, η οποία μετράει αντίστροφα για αυτή την πολιτική. Μετράει αντίστροφα για μια πολιτική που κάνει κόλαση τη ζωή όχι μόνο των λογιστών αλλά και όλων των αυτοαπασχολούμενων, που σήμερα στο όνομα της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου, των πολυεθνικών, των μεγάλων εταιριών, μετατρέπει τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους λογιστές σε εργαλεία του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να ψηφιοποιούν, να οργανώνουν, να ενημερώνουν, να διεκπεραιώνουν όλες αυτές τις αποφάσεις και τις υποχρεώσεις που βγαίνουν καθημερινά. Κοιτάξτε να δείτε μόνο με το τελευταίο που είπανε για τα iPad. Αλήθεια, τι θέλει να πετύχει το Υπουργείο? Και ο πιο αφελής το καταλαβαίνει, ότι μέσω της δήλωσης του iPad και της επίσκεψης όλων των εργαζομένων συνταξιούχων αυτοαπασχολούμενων στην τράπεζα, στην ουσία πετυχαίνει την επικαιροποίηση των στοιχείων όλων των πολιτών, τους οποίους ο λογιστής τρέχει και τους πιέζει και τους ενημερώνει για να επισκεφτούν τα υποκαταστήματα και όχι το Υπουργείο. Παίζουν με τις ζωές μας και δεν θα το επιτρέψουμε. Παίζουν με τις οικογένειές μας και δεν θα τους αφήσουμε να περάσει. Εδώ και τώρα επιβάλλεται να δοθεί παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις, όπως πολύ σωστά λέει το Προεδρείο της ΕΦΕΑ, μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη. Τους βάλαμε το ζήτημα και μέσα στο Κοινοβούλιο. Και από ό,τι φάνηκε, ή αδιάβαστοι, ή ανενημέρωτοι, ή τους χάσους κάνανε. Δεν μπορεί να μην ξέρουνε τι τραβάμε καθημερινά. Δουλεύουμε 16 και 18 ώρες την ημέρα. Δεν βλέπουμε οικογένειες, δεν βλέπουμε ήλιο. Δεν βλέπουμε τα παιδιά μας να μεγαλώνουν και μας φορτώνουν διαρκώς και περισσότερες υποχρεώσεις. Γιατί άλλωστε θέλουν να μας βγάλουν από το επάγγελμα. Δεν σου λένε φύγει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά με τον τρόπο που δουλεύουμε θέλουν να μας υποχρεώσουν να βγούμε έξω ως μισθωτοί, εργαζόμενοι, και οι μεγάλες εταιρείες που λιμένονται το χώρο να έρθουν και να ωφεληθούν για όλη αυτή τη δουλειά που δεκαετίες, 15 ετίες τώρα οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι έχουν βάλει πλάτη. Αλήθεια, αυτός ο ψηφιακός λαβύρινθος, όλα αυτά που καθημερινά τα email στέλνουν στους αυτοαπασχολούμενους, στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, ποιος τα απαντάει, ποιος τα διεκπαιρεώνει, ποιος αλήθεια δίνει διευκρινήσεις? Οι λογιστές. Και θα μας πούνε κιόλας ότι έχουμε τον χρόνο να υποβάλουμε τις δηλώσεις τη στιγμή που το τηλέφωνο χτυπάει νυχθημερών, τη στιγμή που μας ρωτάνε για το παραμικρό και που τράπεζες, νοσοκομεία, δήμοι, περιφέρειες, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες στέλνουν στο λογιστή αυτοαπασχολούμενο για να διεκπαιρεώσει το κάθε τι. Γιατί στρώνουν το έδαφος για την εμπορευματοποίηση των πάντων. Γιατί όταν έρχουν οι μεγάλες εταιρείες θα σου λένε μπες μέσα και πλέρωνε για τα πάντα. Και που ρωτάς θα πληρώνεις, και που σου απαντάμε θα πληρώνεις, και που μια διευκρίνηση που ζητάς θα πληρώνεις. Αυτό έχουν πετύχει οι κυβερνήσεις δεκαετίες τώρα. Την ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση μια σειρά υπηρεσιών. Αλήθεια, γιατί δεν έχουν δώσει ακόμα απάντηση στα ερωτήματα που τους καταθέσαμε μέσα στην Βουλή? Φτάνει ειλικρινά ο χρόνος να υποβληθούν επαγγελματικές δηλώσεις με τρομερή δυσκολία συμπλήρωσης, με by data, με διασύνδεση POS με ταμιακές μηχανές, με αντικατάσταση ταμιακών μηχανών στην εστίαση, με χίλιες δυο άλλες υποχρεώσεις συμφωνιών και διεκπαιρεώσεων? Δεν φτάνει. Είμαστε εδώ για να επιβάλλουμε την παράταση. Είμαστε εδώ για να επιβάλλουμε τους 6 μήνες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων κάθε χρόνο και την έγκαιρη αποστολή και από τον δημόσιο και από τον ιδιωτικό φορέα των όλων των δεδομένων που χρειάζεται μέχρι τέλος του Φεβρουαρίου. Είμαστε εδώ για να πούμε ότι ο μήνας Αύγουστος θα είναι μήνας μη δηλωτικών υποχρεώσεων για όλους τους λογιστές αυτοαπασχολούμενους. Είμαστε εδώ γιατί έχουμε φωνή και δεν θα δεχτούμε κανένα να μας φημώσει μέσα στο γραφείο μας. Θα δώσουμε τη μάχη και θα κερδίσουμε.